Συζητάμε για το Μακεδονικό στη σκιά του χθεσινού συλλαλητηρίου. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη λαοσύναξη της Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο του 1992. Τη λαοσύναξη που εγκλώβησε τη χώρα σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο, που κρατάει μέχρι σήμερα, υποκαθιστώντας την επίσημη διπλωματία από τη διπλωματία του πεζοδρομίου. Τη λαοσύναξη που έστησε πολιτικές και εκκλησιαστικές καριέρες και έβαλε στον πάγο κάποιες άλλες. Γιατί ήταν εκεί όπου αναδείχθηκαν περιθωριακές δυνάμεις, αποκτώντας βήμα και ισχύ στο δημόσιο λόγο. Γιατί εκεί άνοιξε ο δρόμος για την επανεμφάνιση της ακροδεξιάς. Για πρώτη φορά μετά την πτώση της Χούντας, τότε, ο μυσαλόδοξος ρατσιστικός και σοβινιστικός λόγος γίνεται αποδεκτός και αγκαλιάζεται από ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Επιπλέον, προετοιμάζει την εμφάνιση της σύγχρονης ακροδεξιάς, που στη συνέχεια προλυένει τον δρόμο για τη Χρυσή Αυγή. Και το χειρότερο, δηλητηριάζει τον τρόπο σκέψης των νέων, εσταλάζοντάς τους την αμετροέπεια του σύγχρονου ελληνικού εθνολαϊκισμού, στον οποίο περισσεύει βεβαίως ο αντιδυτικισμός και ο νορθολογισμός. Χθες, με την παρουσία τους, αξιωματική αντιπολίτευση, μέρος της λυπής αντιπολίτευσης, η επίσημη εκκλησία, μέρος της αυτοδιοίκησης, η παλαβή αριστερά, προσωπικότητες του παρελθόντος, αλλά και ο ατέριαστος κυβερνητικός εταίρος, πλην τιμητικών εξαιρέσεων, προσέφεραν μεγάλη υπηρεσία στους αρνητές του κοινοβουλευτισμού και στη Χρυσή Αυγή. Ενίσχυσαν το βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία αντιευρωπαϊσμό και δίνουν ρόλο ξανά στο μοιραίο Αντώνη Σαμαρά. Κάνει και ρήμα εδώ. Για τον Μίκη, που τον έχουμε συνηθίσει να μας στεναχωρεί, θυμίζω την παρατήρηση του Λεωνίδα εκείνα τα χρόνια. Ο Μίκης είναι σπουδαίος μουσικός που θέλει να γίνει πολιτικός. Και εγώ είμαι πολιτικός που θα ήθελα να είμαι καλός μουσικός. Όλοι παραπάνω μαζί, ο καθένας με τη δική του μικροσκοπιμότητα, παρόλο που δήθεν προασπίζουν την εθνική περηφάνεια, έστειλαν στην παγκόσμια κοινότητα μήνυμα ητοπάθειας και φοβικότητας. Δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να διατρανώσουν την εθνική μας μοναξιά. Ορισμένοι μοιοπικά αρνούνται να αντιληφθούν ότι η εργαλειοποίηση των εθνικών ζητημάτων οδηγεί μαθηματικά σε εθνικές ήττες. Η εικόνα βοούσε. Η πλατεία Συντάγματος ήταν φωτογραφία σε σέπια, μια πιστή φωτογραφία των Βαλκανίων στις αρχές του περασμένου αιώνα. Εθνικιστικός παροξυσμός, μίσος για τους άλλους, φανταστικός εχθρός παντού, απόλυτη αδυναμία αντίληψης πραγματικότητας, άρνηση αλληλοκατανόησης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, η κοινωνία έρμεο της άγνοιας και της παραπληροφόρησης βρίσκεται και πάλι σε πλήρη σύγχυση. Και είναι σχετικά φυσικό. Πρόκειται για μια κοινωνία κουρασμένη, που νιώθει πως πηγαίνει από ήττα σε ήττα, που νιώθει ότι τις φταίνε όλοι, όλοι πλην τον εαυτό της. Μια κοινωνία στερημένη οραμάτων, διψασμένη για στιγμές ανάτασης, διψασμένη για πρόχειρα ερεθίσματα ικανά να την εμπνέουν, αλλά και να την βγάζουν από την καθημερινή μιζέρια, είναι μια κοινωνία που προσφέρεται εξαιρετικά για τη διάδοση και την εδραίωση μεγαλοειδεατικού τύπου προτάσεων. Είναι μια κοινωνία ευεπίφορη σε ψέματα και παρανοειδείς φοβίες. Είναι όμως και μια κοινωνία που αποκαλύπτει έλλειμμα εαυτού και ταυτότητας. Μια κοινωνία που χρειάζεται επιγόντως μετάγγιση αυτοπεποίθησης. Γιατί τα εθνικά συλλαλητήρια δεν εκδηλώνουν την εθνική μας περηφάνεια όπως νομίζουν οι συμμετέχοντες, αλλά αντίθετα δηλώνουν τον εσωτερικό μας διχασμό και μια παρανοϊκή αντίληψη της πραγματικότητας όπου ο εκάστοτε εξωτερικός εχθρός αποκτά μυθικές διαστάσεις και δυνατότητες. Τροφοδοτούν τη μανιοκαταθλιπτική μας ψυχοσύνθεση με τις ακραίες μεταπτώσεις από το ζενίθ της εθνικής ανωτερότητας στον αδύρ του όλοι μας επιβουλεύονται. Και το πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό πάντα υπεξέφευγε, αρνούμενο να διαχειριστεί και να ερμηνεύσει τα δύσκολα. Πώς πήγαμε στη Χούντα? Πώς βαλτώσαμε με το Κυπριακό? Πώς χάσαμε απανωτές ευκαιρίες ουσιαστικού εξευρωπαϊσμού? Πώς οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία? Πώς αποτιμούμε, τι μάθαμε από τις πλατείες των αγανακτισμένων και την όσμωση τόσο διαφορετικών κόσμων σε αυτές? Γιατί το Μακεδονικό έμεινε στο σιρτάρι για 27 χρόνια? Γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος άφησε την κοινωνία να λιμνάζει μέσα στην εθνική της ξεροκεφαλιά, όταν 133 χώρες
έχουν ήδη αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα ως Μακεδονία, ως δημοκρατία της Μακεδονίας σχεδόν, προφανώς ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία φοβόμαστε να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας. Μας λείπει παντελώς η ψυχραιμία και η ορθοκρισία του να στοχαστούμε και να εκτιμήσουμε τι κέρδη και τι ζημιές καταγράφουμε στα 27 χρόνια της αδιαλεξίας μας. Ας τρέξουμε λίγο και σύντομα πίσω στον χρόνο. Την πτώση του τείχους το 1989 ακολουθεί η κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στα Βαλκάνια, που τα οδηγεί σε πολιτική ρευστότητα και αστάθεια, με αποκορύφωμα την τραγωδία βεβαίως του εμφυλίου της Γιουγκοσλαβίας. Τότε παρουσιάζει τη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Χώρα σταθερή και ευημερούσα, μέλος της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες στο όνομα της κοινότητας για την αναδιοργάνωση οικονομική και πολιτική αυτών των χωρών που στερούνταν δημοκρατικής κοινοβουλευτικής κουλτούρας και βεβαίως δομών όπως και μηχανισμών λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Στις 16 Δεκάτου του 1991, οι Υπουργοί Εξωτερικών της κοινότητας άνοιξαν τον δρόμο για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Σε αντάλλαγμα της ελληνικής συνενοχής, ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τους περίφημους τρεις όρους στη διακήρυξη των 12 για τη Γιουγκοσλαβία. Σε εισαγωγικά από το κείμενο της διακήρυξης. Συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις για μη εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος ενός γειτονικού κράτους μέλους της κοινότητας, για μη εχθρικές προπαγανδιστικές δραστηριότητες και μη ονομασία που δεν εξυπονοεί εδαφικές διεκδικήσεις. Ενώ όλοι παραπάνω όροι κάλυπταν τις εθνικές ανησυχίες, για κάποιον ανεξήγητο λόγο υπήρξε μια ταχύτατη επικέντρωση και απολυτοποίηση από την πλευρά μας το θέμα του ονόματος. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας, είπε ο ποιητής, και οι πολιτικοί ξαμολύθηκαν στην αγορά. Το σύνθημα έγινε «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Ξεχνώντας πως σε εποχές προγενέστερες, στις αρχές του 1920, αλλά ιδιαίτερα ταραγμένες, ο συντηρητικότατος στρατής Μυρβίλης περιέγραφε στο «Η ζωή εν τάφο» τους ντόπιους Σλαβομακεδόνες γράφοντας «Αυτοί εδώ οι χωριάτες δεν θέλουν να είναι μήτε Μπουλγάρ, μήτε Σρπ, μήτε Γκρτς, μονάχα Μακεδόν Ορθοντόξ. Κανένα δεν ενοχλούσε και κανένα δεν απειλούσε». Τον Απρίλιο του 1992, η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Καραμαλή αρνείται το πακέτο Πινέιρο του Υπουργού Εξωτερικών και προεδρεύοντα του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Πορτογάλου, του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, που μετά από χρόνια παρακαλούσαμε στην ουσία να αναβιώσουμε, καταφέροντας μάλιστα τη μεταφορά του ζητήματος από το οικείο και βολικό για μας περιβάλλον της ΕΟΚ στο ανεξέλεγκτο και χαοτικό περιβάλλον του ΟΗΕ. Την ώρα που η ελληνική πολιτική αυτοπαγιδεύεται και εχμαλωτίζεται στο μακεδονικό, η Τουρκία αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία να απλώσει την επιρροή της κατά μήκος των βαρύων συνόρων μας. Ανενόχλητη Άγκυρα εγκαθιστά σε Σόφια, Σκόπια και Τίρανα τον βόρειο βραχίωνο του Ισλαμικού τόξου μέσω συμφώνων στρατιωτικής συνεργασίας ή εμπορικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Νομίζω ότι έχετε μάθει για τις σημερινές πρωινές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος βεβαίως, αξιοποιώντας έτσι, με καρμπόν την ίδια ευκαιρία, θέτει υπό την προστασία και υπό τη σκέπη έτσι, της Τουρκίας τη γειτονική χώρα που απειλείται βεβαίως από τους κακούς γείτονες, το μεγάλο της παρέας που είναι ο κακός. Την ώρα λοιπόν που η Τουρκία ενισχύει εντυπωσιακά την επιρροή της στο βαλκανικό χώρο, η ελληνική κυβέρνηση καταστρέφει συστηματικά τις σχέσεις της με όλους τους γείτονες, όχι μονάχα με τη Φύρωμο. Χαρακτηριστική αντίδραση Αθήνας μετά την αναγνώριση της Φύρωμος Μακεδονία από τη Σόφια. Η απειλή μας για μπλοκάρισμα των σχέσεων με την κοινότητα οδηγεί τους γείτονές μας στις Βρυξέλλες μέσω Άγκυρας. Αυτά έχουν ξεχαστεί, κανείς δεν τα θυμάται. Είχαμε διώξει κακήν κακός τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας λίγες μέρες μετά την αναγνώριση της Φύρωμος και το Μακεδονία και βεβαίως απειλώντας τους ότι θα την μπλοκάρουμε τις συζητήσεις για την ένταξή τους στην ΕΟΚ. Εκείνοι βρήκαν την ΕΟΚ μέσω Άγκυρας. Τα βάλαμε και με τη Ρωσία, και αυτό το έχουμε ξεχάσει για τον ίδιο λόγο. Ο κ. Αβραμόπουλος, που ήταν τότε εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ, κατηγορεί τον πρόεδρο Γέλτσιν, προσέξτε, τον πρόεδρο Γέλτσιν, ότι ξεπέρασε και αυτούς ακόμη τους προπαγανδιστές των Σκοπίων και γίνεται διπλωματικό επεισόδιο με τη Ρωσία. Στη μέθη του έπους που έγραφαν, έχασαν την αίσθηση του μέτρου
και βυθίστηκαν στο γελίο δίχως καν να το καταλάβουν. Την ίδια στιγμή μετατρέπουμε τα Σκόπια σε εχθρό, όταν μόνο σε εμάς προσέβλεπαν, δεδομένου ότι Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία τους επιβουλεύονταν. Και βέβαια, βοηθήσαμε ανέλπιστα το μειοψηφικό αλυτρωτικό πυρήνα να εδραιωθεί και να εμποτίσει τη νέα γενιά, όχι μόνο με τις ιδέες του, αλλά και με το αίσθημα της αδικίας και της πληγωμένης εθνικής αξιοπρέπειας, τη γενιά που σήμερα είναι βεβαίως στα πράγματα. Στα καθημά μας, ο λαϊκισμός, η πατριωτοκαπηλεία, ο εθνικισμός χτίζουν πολιτικές καριέρες. Είναι γνωστό αυτό και το έχουμε δει πολλές φορές σε πολλές περιόδους. Δίνουν ισχύ και επιρροή σε ιεράρχες, στείνουν κόμματα, αναδεικνύουν πρωθυπουργούς και δημιουργούν ή πολλαπλασιάζουν ενίοτε και περιουσίες. Θυμηθείτε την ιστορία με το εμπάργκο. Με τι αντίτιμο? Την απόλυτη ήττα και την απομόνωση της χώρας από όλους. Κατασπαταλήσαμε το διπλωματικό και πολιτικό μας κεφάλαιο για ένα θέμα που ποτέ κανένας τρίτος δεν κατάλαβε. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, το θέμα ξανά άνοιξε. Γιατί άραγε, άνοιξε σήμερα? Πρώτο, γιατί ο ΙΕ, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επείγονται να σταθεροποιήσουν τα συνεχώς υπό απειλή ανάφλεξης Δυτικά Βαλκάνια. Η συνεχής προσπάθεια αύξησης επιρροής από πλευράς της Ρωσίας πρέπει να ελεγχθεί. Το ίδιο ισχύει και για την όλο και πιο απρόβλεπτη Τουρκία, η οποία δια του Ισλαμικού τόξου επιχειρεί σταθερά και μεθοδικά να διεισδύσει με όρους περιφερειακής ηγεμονίας στην περιοχή. Η διαρκής απειλή τέλος της Μεγάλης Αλβανίας, με ό,τι συμβαίνει και με το Κόσοβο, αποτελεί ένα υπαρκτό κίνδυνο. Επομένως, η σταθεροποίηση και θωράκιση του εύθραστου κρίκου Φίρμ, με το υπαρκτό πρόβλημα της μεγάλης αλβανικής μειονότητας στην περιοχή του Τετόβου, μπορεί να γίνει μόνο με την ένταξη στο ΝΑΤΟ και προοπτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερο, γιατί η τωρινή συγκυρία με τον σοσιαλδημοκράτη Ζάεφ πρωθυπουργό, τους αλβανόφωνους στην κυβέρνηση, τους σκληρούς εθνικιστές του ΒΜΡΟ στην αντιπολίτευση και το σκληροπυρηνικό Γκρούευσκι τσαλακωμένο από τα σκάνδαλα και την κακοδιοίκηση, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συμβιβασμού. Αν ο Ζάεφ καταφέρει να διαχειριστεί τα δικά του αδιέξοδα και εν υποχώρητη είμαστε πάλι εμείς, είναι μαθηματικά βέβαιο πως η ένταξή του στο ΝΑΤΟ θα γίνει, αφού οι σύμμαχοί μας θα υποχρεωθούν να μας παρακάμψουν. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι. Και εμείς δεν θέλουμε να αντιληφθούμε ότι δεν κρατάμε εμείς τα κλειδιά. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί το κακό σενάριο είναι να ενεργοποιηθεί το εθνοτικό ρήγμα μεταξύ αλβανοφώνων και σλαβοφώνων. Και οι συνέπειες για μας θα είναι απρόβλεπτες. Είτε αυτό σημαίνει αλλαγή συνόρων, με το αλβανόφωνο κομμάτι να προσαρτάται στην Αλβανία και το υπόλοιπο στη Βουλγαρία, είτε ένα πιθανό εμφύλιο με την εμπλοκή όλων των γειτόνων πια και εμείς να γινόμαστε η βασική χώρα υποδοχής προσφύγων, πέραν όλων των άλλων δεινών που θα επακολουθήσουμε τις αλλαγές των συνόρων. Η εθνική μας τύφλωση δεν μας επιτρέπει και αυτή τη φορά να δούμε ότι για όλους τους παραπάνω λόγους έπρεπε εμείς να είμαστε οι επισπεύδοντες για τη σταθεροποίηση της Φίρων. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας οφείλει επιτέλους να συνεννοηθεί μεταξύ του, υπερβαίνοντας μικροκομματικές αντιπαλότητες, προκειμένου μέσω ενός αμοιβαία εποφελού συμβιβασμού, ενός ειλικρινού συμβιβασμού, να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Φίλες και φίλοι, ο Ζακ Ντελόρ συνήθιζε να λέει πως χρέος του πολιτικού είναι να υποστηρίζει αυτό που πιστεύει, κόντρα στο ρεύμα. Πως αντί να χαϊδεύει αυτιά, πρέπει να ανοίγει δρόμους πείθοντας την κοινωνία να τον ακολουθεί. Αλλιώς δεν είναι χρήσιμος. Όλοι αυτοί που αφρόνως χαϊδεύουν τα αυτιά των εύπιστων πολιτών, υιοθετώντας το οργή λαού που είδαμε χθες και σήμερα, δεν καταλαβαίνουν ότι πέραν όλων των άλλων συνομολογούν ότι η πολιτική και με ήττα και με ομικρον γιώτα είναι άχρηστη. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διαμεσολαβητές πολιτικοί, διότι τη λύση τη δίνει ο όχλος, τη δίνει ο λαός, αυτό το απρόσωπο πράγμα και όποιος βεβαίως μπορεί να τον μανιπουλάρει. Για άλλη μια φορά, ορθός λόγος ή απουσία αυτού του ορθού λόγου τέμνουν οριζόντια πολιτικούς, χώρους και κοινωνία. Το μνημόνιο-αντιμνημόνιο του χτες έδωσε τη θέση του στο ΣΥΡΙΖΑ-αντισύριζα, φοβάμαι σήμερα. Όσο και αν οι πληγές ως πρόσφατες είναι νοπές, ο τιμωρητισμός, τα πείσματα και ο ετεροπροσδιορισμός δεν αποτελούν στοιχεία πολιτικής. Οι ψευδεπίγραφοι διχασμοί
τον μένουμε, φεύγουμε Ευρώπη, του ή εμείς ή αυτοί, αρκετά μας έχουν κοστίσει. Οι προοδευτικές δυνάμεις είναι καιρός να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της χώρας από το πολιτικό επαρχιωτισμό που τη διακρίνει, δείχνοντας προς το μεγάλο κάδρο, που δεν μπορεί να είναι άλλο παρά οι προσπάθειες ανασύνταξης, ανασχεδιασμού της ενωμένης Ευρώπης, του κοινού μας σπιτιού. Και είναι εκεί που πρέπει να είμαστε παρόντες και σοβαρά προετοιμασμένοι. Παρόντες με ενεργό ρόλο, γιατί μας αφορά όσο λίγους. Η Εθνική Συνεννόηση, επιτέλους, στα μεγάλα και στα μικρά, είναι αναγκαία προϋπόθεση εξόδου από την τοξικότητα που χαρακτηρίζει τη δημόσια ζωή. Στα δε εθνικά θέματα αυτό επιβάλλεται. Κλείνω θυμίζοντας κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και με εκφράζει. Στην πρόσφατη ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα», διαστόματος Γκάρι Όλτμαν, φέρεται ο Τσόρτσιλ να λέει «Όποιος δεν αλλάζει γνώμη, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα». Σας ευχαριστώ πολύ.